Ραδιόφωνο, Mad Radio. Mad Radio, ναι. Κάθε πρωί. Ναι. Κάθε πρωί 7 με 10. Ωραία είναι. Ωραία. Όχα καιρό να κάνω πρωινό ραδιόφωνο. Μαζί είχαμε καιρό να κάνουμε ραδιόφωνο, οπότε κάπως. Είχαμε 2 χρόνια, γιατί όταν, αφού νομίζω. Κάναμε και 1 χρόνο να ήμασταν χωρισμένοι και τώρα μια χαρά. Έλα μου, ωραία, ιδίες τώρα. Εντάξει. Λεπτομέρειε. Όχι, θέλω να πω ότι ξέρει, πέρασαν 2 χρόνια. Και τώρα ξανά όλη μέρα μαζί, κάθε μέρα μαζί. Είναι. Αντέχει ο ένας τον άλλον, γιατί έχετε και μια ιστορία από πίσω. Καθόλου. Πάει 10 παραπέντε και λέμε φύγε από εδώ, φύγε. Ναι, δεν αντέχουμε και τέτοια. Φωνάζουμε στους διαδρόμους, ξέρεις, κρύβεται ο κόσμος, μην τυχόν φοβάται να μην είναι ενδιάμεσά μας σε κάποιο τσοκωμό. Αντέχεσαι γιατί ξέρεις τα στραβά του αλλού, ξέρεις ότι δεν μπορείς καθόλου, οπότε τα αποφεύγεις. Επειδή στο παρελθόν ήσασταν και μαζί στη ζωή. Ναι. Είχατε δεσμό. Είναι εύκολο τώρα που στο ραδιόφωνο είστε ξανά μαζί? Γενικά, για μένα είναι. Γίνεται. Γενικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να μπει σε μια συνθήκη που ξέρεις, ξεχνάς τα παλιά, ξεπερνάς και τα λοιπά. Καλέ, και τι... οτιδήποτε άλλο. Εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Πέρασαμε δύσκολα με το λάπτο στην αρχή. Θέλει χρόνο. Από μένα δηλαδή υπήρχε υπομονή, γιατί ήταν ανυπόφορος μόλις χωρίσαμε. Ακού. Τι ανυπόφορος με αυτό το γυαλί, τώρα και μιλάς με ανυπόφορος. Μα δεν βλέπω, συγγνώμη. Αλήθεια. Υπάρχω από πίσω, αλλά δεν βλέπω. Ναι. Τον πρώτο χρόνο δουλεύαμε μαζί, να ήμασταν χωρισμένοι και ήμασταν φρέσκο χωρισμένοι. Ήταν ανυπόφορο σοβαρά. Καθόλου. Ήμουνα πάρα πολύ ανεκτικό, σωστό και γλυκύτατο. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Και λευκό σαν αγνό λουλούδι. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί με ποιον βγαίνω, τι βγαίνω, ποιο πήγε. Εγώ αμαρτημένιαζα με ποιον βγαίνω. Άσε με από εδώ τώρα. Τώρα το διαχειρίζεστε. Αλλά τώρα δεν τον νοιάζει. Καλά, τώρα θέλει να με παντρέψει. Να με δώσει, πε το. Όχι, να παντρέψω εγώ το λάμπρο γιατί είναι και 44. Εγώ είμαι ακόμα πάρα πολύ μικρή, μόλι έκλεισα τα 26, έχω χρόνο. Βρα στο διάλογο εδώ. Έλενα, σε συνέντευξη σου παλιότερα έχει πει ότι χώρισα με τον Λάμπρο γιατί ήθελε να κάνει οικογένεια. Δεν ήταν συνέντευξη. Ήμασταν καλεσμένοι στο. Στο τηλεπαιχνίδι. Στον Αδύναμο Κρίκο. Στον Αδύναμο Κρίκο και μου είπανε γιατί χωρίσατε. Και λέω, μεγάλο ο άνθρωπο πρέπει να κάνει και οικογένεια. Αυτό. Και έκλαιγα. Μόνη τη το θεώρησε, η δικιά τη, α πούμε. Όχι, όντω. Όπω είδε, δεν υπάρχει παρέσβαση με οικογένεια. Γιατί μάλλον όπω έχουμε καταλάβει όλοι και θα το καταλάβει και ο κόσμο, μάλλον ο Λάμπρο δεν μπορεί να ζήσει χωρί εμένα και πιστεύει βαθιά μέσα ότι θα κάνουμε μαζί οικογένεια. Είχατε καλεσμένο και το Σταμάτη Γαρδέλη, που υπήρχε μια ένταση με τη Φέη για την άποψή του. Πώ το διαχειριστήκατε? Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Ο Σταμάτη έκανε μια. Ξέφυγε. Και δεν κατάλαβε ότι ξέφυγε. Και εμείς προσπαθήσαμε όχι να τον λογοκρίνουμε, να του πούμε ότι σταμάτησε αυτό που λες. Δεν μπορεί να εξισώνεις. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Ακούστηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ακουστούν. Η Βάσο Λασκαράκη αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής The Break, που ήταν το DOT παλιότερα. Ναι. Πώς φαίνεται που τώρα θα βρίσκεται στη μεσημεριανή ζώνη της Κυριακής? Κάτσε να τη δούμε. Δεν να σου πω πώς μου φαίνεται. Μια χαρά. Είδα ένα τρέλερ. Ωραία, τι είναι, γλυκίδα τι είναι, μου αρέσει. Κάτσε να τη δω την εκπομπή. Να σου πω τώρα άποψη. Δεν έχω επί κάτι, επί θέματα που δεν έχω δει. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Είχες όντως συζητήσεις για τον DOT, γιατί δεν το έχεις πει ξεκάθαρα? Φέτος είχα 5 προτάσεις. Γιατί να κάτσω να σου πω ποια δεν έκανα? Ξέρουμε απλά ότι δεν όταν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που τα βγάζουν από το κεφάλι τους, να κάτσω τώρα εγώ να σου πω. Όχι, δεν τοποθετούμε ποτέ για πράγματα που μπορεί να γινόντουσαν. Λοιπόν, φιλιά πολλά στην Πέτη, στο Δημήτρη, τους αγαπάω πάρα πολύ. Και από το Open όταν συνεπήρξαμε. Τα φιλιά στη μου και Τζο... στο γιο του Δημήτρη. Στη Τζο και στον Τάσο. Στο γιο του Δημήτρη Μακαλιά. Ναι, έχουμε κάνει. Τι παρτίδες έχεις ανοίξει εκεί πέρα με τα παιδιά των φίλων? Ναι, γιατί μας. Ήμουν καλεσμένη 2-3 φορές πέρσι στην εκπομπή τη Μπέτη και ήταν και ο γιο του Δημήτρη. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι. Ειλικρινά. Τα φιλιά μου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.